Οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου παγκόσμια και στη χώρα μας σε κάθε περίοδο υλοποίησαν και υλοποιούν σχεδιασμούς των μονοπωλιακών ομίλων των πολυεθνικών, διευκολύνουν, νομοθετούν, κινητροδοτούν και χρηματοδοτούν τις επιλογές τους για μεγαλύτερη εκμετάλλευση του περιβάλλοντος, των πρώτων υλών και φυσικά των εργαζομένων. Αυτές οι επιλογές για την καπιταλιστική ανάπτυξη οδήγησαν και οδηγούν στην καταστροφή του περιβάλλοντος, στις κλιματικές αλλαγές. Με πρόσχημα τις κλιματικές αλλαγές προχωρά αυτή την περίοδο η πράσινη μετάβαση με όλες τις πλευρές που έχουν υλοποιήσει κυβερνήσεις τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας που διαρκώς συμπληρώνονται όπως και με το παρόν νομοσχέδιο για τον κλιματικό νόμο. Αυτή η πολιτική οδηγεί στη βαθύτερη εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και στη δημιουργία συνθήκων που ευνοούν τις καταστροφές. Οι κυβερνήσεις ικανοποιούν ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, αλλάζοντας τις χρήσεις γης για αξιοποίηση δασών, βουνών και παραλίων, για έργα ΑΠΕ, γενικότερα για ενεργειακές εγκαταστάσεις και για τουριστικές δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας, για άλλες μετελεστικές δραστηριότητες. Αυτή η πολιτική μοιραία τροφοδοτεί τις εγκαταμένες περιβαλλοντολογικές αλλαγές και καταστροφές που οδηγούν βέβαια και σε φυσικές καταστροφές. Ο λαός πληρώνει ήδη ακριβά την πράσινη μετάβαση που επέλεξε το κεφάλαιο η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις τους και παραμένει πιο απροστάτευτος απέναντι σε φυσικές καταστροφές που ο κλιματικός νόμος δεν αγγίζει. Έτσι, θα συνεχίσουν οι πλημμύρες να διαλύουν τοπικές οικονομίες και λαϊκές περιουσίες, οι τεράστιες και συνεχείς φωτιές να κατακαίουν δάση και βουνά και το βιός του λαού, οι έντονες χιονοπτώσεις να αποκλίνουν χωριά και να αφήνουν περιοχές ολόκληρες αποκομμένες για μέρες, οι σεισμοί ακόμα και σχετικά μικρής κλίμακας να σοριάζουν ακατάλληλα κτίρια και ο λαός να βιώνει τις συνέπειές τους. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι υλοποιούν έργα χωρίς την αναγκαία και αντίστοιχη, να το πω έτσι, μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με την ανοχή των κυβερνήσεων ή με την προσαρμογή των όποιων επιστημονικών δεδομένων στις ανάγκες της κερδοφορίας, στη μείωση του κόστους, επιφέρουν ανεπανόρθωτες συνέπειες. Για παράδειγμα, τα εκατοντάδες χιλιόμετρα νέων δασικών δρόμων για τις ΑΠΕ και το βίαιο τσιμέντωμα των βουνών επιδρούν αντικειμενικά τόσο στα πλημμυρικά φαινόμενα όσο και στις δασικές πυρκαγιές. Κατά τα άλλα, αυτός είναι μονόδρομος όπως συνάγεται και από τον κλιματικό νόμο. Τα εκατοντάδες χιλιόμετρα νέων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας για να υποστηριχθούν τα έργα ΑΠΕ που λόγω του κέρδους είναι πλημελώς συντηρημένα αυξάνουν αρματοδός επίσης τις πιθανότητες ξεσπάσματος δασικών πυρκαγιών. Και με αυτό το νομοσχέδιο μεταφέρεται την ευθύνη για την κλιματική αλλαγή και το βάρος των μέτρων στο λαό και όχι σε αυτούς που χρόνια τώρα τους έχετε παραχωρήσει το περιβάλλον, το φυσικό πλούτο και θησαυρίζουν από την ένταση της εκμετάλλευσης των πρώτων υλών και των εργαζομένων. Η ευθύνη είναι σε όλους εσάς και στο σύστημά σας που μπροστά στο Θεό του κέρδους δεν δίνετε δεκάρα για το περιβάλλον, την προστασία και την ποιότητα ζωής καθώς και τις ανάγκες του λαού. Η ίδια η καπιταλιστική ανάπτυξη πατάει πάνω στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Το αποδεικνύει και ο εμπειριαλιστικός πόλεμος που είναι σε εξέλιξη. Το δείχνει η εκμετάλλευση των εμπραγματοποιημένων δασών για κερδοφόρες επενδύσεις που είναι η βαθύτερη αιτία πίσω από την καταστροφή τους. Το δείχνει η προσπάθεια να εμφανιστεί η καύση των απορριμμάτων και η αξιοποίησή τους ως ενεργειακή πρώτη ύλη, σαν φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση. Κρύβει τα τεράστια κέρδη από όλη την αλυσίδα διαχείρισης των απορριμμάτων από την αποκομιδή τους μέχρι την τελική επεξεργασία τους. Το δείχνουν οι συνεχείς μεταβολές σε χρήσεις γης προς όφελος του κατασκευαστικού και του τουριστικού κεφαλαίου που μετατρέπουν τεράστια φιλέτα γης σε νέους πόλους ανάπτυξης προς όφελος του κεφαλαίου σε βάρος της κάλυψης των λαϊκών αναγκών. Αλήθεια, όλα αυτά πώς επιδρούν στις κλιματικές αλλαγές και στο περιβάλλον? Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα όχι μόνο δεν βάζει φρένο σε όλα αυτά, αντίθετα επιταχύνει συμπληρώνοντας τους αντίστοιχους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Επιδιώκει κατά τη γνώμη μας την πιο γρήγορη διαδικασία υλοποίησης
της εξειδίκευσης της πράσινης μετάβασης στα πλαίσια του πράσινου New Deal, της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Συμφωνίας, στη στρατηγική εκμετάλλευση του περιβάλλοντος που το έχετε μετατρέψει σε εμπόρευμα. Είναι υποκριτικό το δίθεν ενδιαφέρον όνο σας και το κάλεσμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης για την προστασία του περιβάλλοντος του πλανήτη. Η κυβέρνηση, τέλος, όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, την εμφανίζεται ως τη μόνη διέξοδο για τον πλανήτη και το περιβάλλον. Η πραγματικότητα όμως σας διαψεύδει. Η αλήθεια αποκαλύπτει ότι οι πολυεθνικές, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, τα εμπεριαλιστικά κράτη και οι λικοσμαχίες τους, με τις αντιθέσεις τους συμβιβασμούς τους, τους λησαλαίους ανταγωνισμούς, στοχεύουν στο μέγιστο κέρδος και επιδιώκουν με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση την ένταση της εκμετάλλευσης και ένταξης όλων των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών σε αυτή. Να προσαρμοστούν όλοι οι κλάδοι επίσης της παραγωγής, να βρεθούν νέα προϊόντα, να κατακτηθούν και να αναδιαμεινωθούν οι αγορές, να βρεθούν νέες πράσινες διέξοδοι για τα σωρευμένα κεφάλια. Ο λαός ήδη πληρώνει πολύ ακριβά αυτή την πολιτική με μισθούς και συντάξεις πείνας, με ελαστικές μορφές δουλειάς και ελάχιστο μισθό, με εξάπλωση της φτώχειας, καθώς και της ενεργειακής φτώχειας, με τα τιμολόγια του ρεύματος να προκαλούν εμφράγματα, την ακρίβεια να στερεί βασικά αγαθά. Με το νομοσχέδιο προβλέπεται να στερηθεί ακόμα περισσότερα, αφού επιβάλλει νέα προϊόντα που κατασκευάζει το κεφάλαιο με κατάργηση αυτών που με πολύ κόπο απέκτησαν λαϊκές οικογένειες για να βελτιώσουν τη ζωή τους. Παραδείγματος χάρη καυστήρες πεταλαίου, ελλειτικά αυτοκίνητα που είναι πανάκριβα. Και ρωτάμε, 3,5 εκατομμύρια πληθυσμού που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας μπορούν να αλλάξουν τους καυστήρες ή τα αυτοκίνητα? 800.000 εργαζόμενοι με μισθό 399 ευρώ, τι μπορούν να κάνουν? Πόσοι ιδιοκτήτες ταξί δεν θα μπορέσουν να κάνουν την αλλαγή σε πανάκριβο ηλεκτρικό όχημα? Τι θα γίνουν όλοι αυτοί? Όλοι αυτοί που αγκομαχούν να τα βγάλουν πέρα δεν θα καλεστούν εκτός όλων των άλλων να πληρώσουν ακριβά τις ρυθμίσεις για την αλλαγή στα δημόσια κτίρια μέσα από τα τοποθετικά τέλη? Ο κλιματικός νόμος είναι μια τέτοια εφαρμογή. Γι' αυτό ψηφίζουμε κατά και καλούμε τον λαό να σε συμπόρευση με το ΚΚΕ για άλλη μορφή οργάνωσης οικονομίας και της κοινωνίας που η σχεδιασμένη ανάπτυξη θα έχει ως πρωταρχικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και σιδερένιο νόμο, την ικανοποίηση των αναγκών του λαού και όχι τα κέρδη μιας κούφτας παράστων. Ψηφίζουμε κατά βέβαια στο σχέδιο νόμου.